Οι αγέλες αδέσποτων ζώων, οι ασφαλτοστρώσεις και η δημιουργία μιας νέας παιδικής χαράς στην πλατεία του χωριού είναι τα βασικά προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους του χωριού Χαλκερού. Ένα χωριό το οποίο ανήκει στον Δήμο Καβάλας και σύμφωνα με τον πρόεδρο του χωριού, κύριο Σάβα Χατζηβασιλιάδη, κανένας δεν φροντίζει για την επίλυση αυτών των προβλημάτων παρόλες τις ενέργειες που έχει κάνει ο ίδιος και μάλιστα γραπτός προς τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Καβάλας. Με τα σκυλιά, με τις αγέλες εδώ, που ορμάνε στον κόσμο και δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους πολλές φορές και γκρινιάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Έχω κάνει στον αρμόδιο αντιδήμαρχο χαρτί και περιμένω να δω τι θα γίνει. Έχουμε πολλά σοβαρά προβλήματα που δεν ενδιαφέρεται κανένας. Θέλουμε καθαρισμό ζωρεμάτων που είναι πολύ χαλιά και είναι ένα πολύ κύριο θέμα αυτό. Έχουμε που θέλουμε ασφαλτοστρώσεις στο χωριό όλο μέσα, θέλουμε σε αγροτικούς δρόμους γιατί είναι πολύ χάλια, η παιδική χαρά εδώ που έχει βγει και δεν έχει μπει, ναι, και ένα κιόσκι εκεί που θέλουμε. Αυτά δεν ζητάμε κάτι παράλογο, αλλά δεν γίνεται τίποτα όμως. Θα έχετε μεταφέρει αυτά στο Δήμο? Όλα και χαρτιά έχω κανονικά όλα, με αριθμό πρωτοκόλλου όλα τα πάντα, αλλά δεν τους νοιάζει μάλλον. Για το απάντηση, ποια είναι η απάντηση? Τίποτα. Ότι δεν κάνω χαρτιά, η απάντηση είναι. Και έχω χαρτιά με αριθμό πρωτοκόλλου. Τι άλλο να κάνω? Mm-hmm. Ναι. Απλώς δεν ενδιαφέρεται κανένας για το Χαλκερό. Mm-hmm. Από, αν πούμε από την Καβάλα μεριά, από αυτή τη μεριά, mm-hmm. ναι, μόνο για την Καρβάλη. Για το Χαλκερό τίποτα δεν κάνουν. Και από εκεί για το Δήμο Φιλίππων. Πρώην Δήμο Φιλίππων. Mm-hmm. Αυτό τους ενδιαφέρει. Για το Χαλκερό δεν τους ενδιαφέρει και δεν τους νοιάζει τίποτα. Κάτι τη Δημοτική Αρχή από την αρχή του νέου έτους και με τη νέα τους θητεία? Όχι. Έχετε σκοπό? Βεβαίως. Και απαιτώ, είμαι πρόεδρος χωριού και απαιτώ κάποια προβλήματα που έχουν να γίνουν, να λυθούν. Ποιο πρόβλημα είναι πρώτο στην ατζέντα? Στην ατζέντα. Ασφαλτοστρώσεις και η παιδική χαρά για τα παιδιά και κάτι δρόμους που πρέπει να γίνουν γιατί πηγαίνουν τα παιδιά σε δρόμο χωματόδρομο που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε άσφαλτος. Πρώτο θέμα έχω αυτό γιατί είναι μια οικογένεια με 6-7 παιδιά. Που πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα.